Έβαλα από το αγαπημένο όφρα εδώ λίγο, γιατί ήθελα πιο γυαλιστερό. Crazy right now, got me looking so crazy right now. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι τρελό να κάνω, να βάλω γιαρουζάκι από αυτά τα χρώματα και λίγο από αυτό. Να δούμε. Να βάλω ροζουλί και λίγο από... Δεν ξέρω αν βλέπετε τι έχει γίνει εδώ. Δεν φαίνεται να γυαλίζει πολύ. Έβαλα αρκετά. Φαίνεται λίγο. Αυτό εδώ έχει γίνει χαμός τώρα. Βάζω πιο πολύ τώρα λίγο από το ανοιχτό το ροζουλί. Μα είναι τέλεια αυτά τα χρώματα και για ρουζ. Crazy right now, got me looking so crazy right now. Μια χαρά. Λίγο κάτω από τα μάτια μου δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτό εδώ, αλλά αυτό έχουμε τώρα, ας είμαστε ευχαριστημένοι αυτό που έχουμε. Got me looking so crazy right now. Νομίζω ότι μου λείπει και λίγο χρωματάκι από κάτω. Got me looking so crazy right now. Το οποίο θα το κάνω με αυτό, παιδιά, το Κοναμούρ. Ή Λολίτα, να βάλω Λολίτα. Ή να βάλω ροζουλί. Από κάτω εδώ τι να βάλω. Got me looking. Λοιπόν, θα βάλω αυτό πρώτα. Θα το απλώσω σε... γράφει πολύ έντονα. Ωραία, οπότε αλλάζει το σχέδιο, γιατί θέλω να κάνω ένα απαλό από κάτω και μετά να βάλω ένα πιο έντονο. Αλλά όπως φαίνεται αυτό γράφει αρκετά έντονα. Και απλά θα το απλώσω. Και κάτι όμως που θα κάνω ακόμα, με ένα πιο λεπτό πινελάκι, με ένα flat, με ένα flat, θα βάλω αυτό εδώ, πολύ κοντά στο μάτι μου. Πώς φαίνεται. Έγινε εντονό. Λίγο να τον γλυκαίνω. Βάλω και λίγο από αυτό ακόμα.
Πώς φαίνεται? Λοιπόν, με έχεις κάνει να θέλω να σηκωθώ, να πάω από αυτό και ας μείνω μέσα στο σπίτι. Γιατί εγώ τι κάνω συνήθως? Μένω μέσα. Τι μέρα είναι? Μήπως βγάλω έξω το χαρούλι? Μήπως πάμε κάπου? Τη σήμερα δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, τα μάτια τα έχω ερωτευτεί. Πού είσαι? Τι έκανα? Κάπου έχω... Μισό λεπτό! Α, πρέπει να το έχω. Μισό λεπτό, πάω να φέρω κάτι. Θέλω να βάλω λίγο σταγονίτσα στα μάτια. Λίγο να ηρεμήσει το ματάκι μου. Έλα, Νίνα, θα τα καταφέρουμε. Τι θες, Νίνα, νούμερο από το πουλόβερ ανιτάκι? Θα σας πω και πόσα κιλά είμαι, παιδιά, σε λίγο. Είναι small. Ανίτα μου, νούμερο από το πουλόβερ. Η Νίνα ρωτά. Ναι, είναι small. Είναι small, παιδιά. Small, small, small. Λοιπόν... Πώς φαίνεται εδώ λίγο? Να σας πω ότι τώρα θα μπορούσα να βάλω και ένα μολύβι μέσα στο μάτι. Ναι, Νίνα, το small είναι μια χαρά. Μετά το medium είναι αρκετά πιο μεγάλο, νομίζω, γιατί είναι άνετο, είναι πολύ άνετο. Έτσι, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, απλά γράψτε τα όλες μαζί. Και θα το δω, κάποια στιγμή θα το δω. Βάζω λίγο ακόμα... Λίγο ακόμα το eyeliner, γιατί το κατέστρεψα λίγο με το που έβαλα το... Λοιπόν, τι άλλο να κάνω? Έχω βάλει ρούζ, έχω βάλει... Α, φρυντάκια έχουμε κάνει. Κραϊόν. Spice. Γυαλάντες, θα βάλω και γυαλάντες, αν και δεν θα βάλω πάρα πολλές γυαλάντες, γιατί την άκουσα σήμερα για τις γυαλάντες. Κάποιοι μου παραπονέθηκαν, η οποία νομίζω ότι δεν μας βλέπει τώρα και δεν το καταλαβαίνει, δεν το ακούει που το λέω. Θα βάλω λίγο. Λοιπόν, κραϊονάκι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι όταν είναι ακόμα ακούμπιστο.
πεθαμένο. Θα το φτιάξουμε, ξέρετε πώς θα το φτιάξουμε. Με το χτεσινό το μολυβάκι μας. Θα βάλω λίγο πιο έντονο μολυβάκι. Όχι, το πουλόβερ. Έχει πολλά ψοφία. Όχι. Πολύ νουντ μισό λεπτό. Το ότι ποτέ δεν μπορώ να βάλω ένα προϊόν στο χείλη και ακόμα και έτσι είναι πολύ νουντ. Θα βάλουμε λίγο κάτι πιο έντονο από πάνω. Κάτσε εδώ. Και να, όταν ας πούμε όταν κάνω φωτογράφηση, στα μοντέλα κάνω έτσι, βάζω 2, 3, 4 και 5 προϊόντα στο χείλι και όταν με ρωτάτε, Ανιτάκη, τι έχεις βάλει εκεί, πιο παλιά γινόταν αυτό, και λέω, πού να το πω ότι έχω βάλει 4 κραγιόν και 2 μολύβια. Τώρα είναι τέλειο, μην το λέτε. Τώρα είναι βάλε μπορντό. Και μπορντό θα ήταν πολύ ωραίο. Απλά τώρα με αυτό δεν πάει πολύ όμορφο αυτά τα χρωματάκια. Με αυτό που φοράω. Και κάτι άλλο, αλλά δεν θα το χαλάσω. Θα μπορούσα να βάλω και μεταλλικό λίγο πάνω στο μάτι, αλλά δεν θα το χαλάσω. Λίγο μυτούλα. Να κάνουμε contouring στη μυτούλα. Πολύ ωραίο. Θέλω την παλέτα, κράτησέ μου μία, μην τις πάρετε όλες. Τέλειο. Και εμένα, Μαρία, μου άρεσε το νουτ παντού να το λες, γιατί έτσι βγαίνει το επιτιμηθό αποτέλεσμα. Αυτό είναι κορέ, όχι, έτσι αφήσε το, ναι, το αφήνω έτσι. Και αυτό που θέλω να κάνω, λίγο εδώ. Με το Jane Ardell μου, το κονσιλεράκι μου, το οποίο αυτό μου είναι ένα πασπαρτού. Θα το καθαρίσω γύρω-γύρω. Απλά να βγάζω λίγο προϊονάκι. Ξανά λίγο μολυβάκι. Πώς είναι? Λοιπόν, ναι, Μαρία, και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν. Τι σκέφτεστε? Αλήθεια, ποια παλέτα είναι για μένα? Μιλάτε ή για κάτι άλλο? Εγώ έβαλα Kat Von D, το, πώς λέγεται, Λολίτα. Let it be, let it be. Πόσο καιρό πρέπει να κάνουμε derma roller μέχρι να δούμε διαφορά? Πολύ καιρό. Αυτό παίρνει μήνες, παιδιά. Παίρνει πολύ καιρό. Εγώ πάντως βλέπω διαφορά, ξέρετε πού? Καλά, και στο περιοχή μου εδώ, στο γενικά εγώ εδώ είχα ένα θεματάκι και έχω ακόμα, αλλά έχει λίγο καλυτερεύσει. Αυτό που βλέπω διαφορά είναι σε αυτό το κομμάτι, μου έχει τσιτώσει λίγο το δέρμα, λίγο. Ανιτάκη, κάνε ένα masterclass, σε θέλει ο λαός σου, θα σε πείσω. Πένι μου, πραγματικά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι ξέρω τόσα πολλά πράγματα ότι μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω.
Μου αρέσει το σπορ πουλόβερ με τα μπιγέ σκουλαρίχια. Το κάνεις και δείχνει τόσο ωραίο. Α, το κάνω συχνά πυκνά αυτό. Α, και τώρα κοίτα έτσι. Δεν είναι τέλειο. Και μαλλί επίσης που αρχίμα, τέλειο, τίποτα. Ούτε καν φτιαγμένο. Κάτσε, και αυτό που θα μπορούσα να κάνω επίσης είναι να κάνω αυτό. Γενικά, και αυτό είναι ένα αγαπημένο μου look. Και κυκλοφορώ πολύ συχνά έτσι. Με μαλλί εδώ. Και... καλά, από κάτω δίνουμε όπως να είναι, όπως δίνουμε εκείνη τη μέρα. Βάζω δύο τσιμπιδάκια και κυκλοφορώ έτσι. Μερικές φορές κάνω και λίγο έτσι το ελαφρύνω. Και εδώ πίσω λίγο να κρέμεται, να πέφτουν τσουλουφάκια. Βάζω εδώ ένα τσιμπίδι για να μένει εκεί και κυκλοφορώ έτσι. Ρε Ανίτα, είναι τόσο ωραίο ο μακιάζ, το ξεβάφεις και ύπνο να μην βγεις για βόλτα. Δεν ξέρω, θα δω τώρα, δεν ξέρω, έτσι όπως είμαι. Μπορεί. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, θα βάλω λίγο, όχι όφρα. Let it be, let it be. Πού είναι? Όχι, είναι κάτω από το υπολογιστή. Θα βάλω... θα βάλω λίγο από τέτοιο ροζουλί γυαλάδα. Περίμενε μισό λεπτό. Λίγο τα μπερδεύω. Λίγο θα βάλω εδώ. Τέλεια. Και εδώ λιγάκι. Τσούκου τσούκου. Α, δεν έχω κάνει ακόμα τη μητούλα μου κοψίματα. Πού πήγε? Α, εδώ είναι. Λοιπόν, σκουλαρίκια καλέ όλα ό,τι έχω πάρει. Κολλιέ όλα ό,τι έχω πάρει. Ακόμη να ξεστομίζεις βρε Ανιτάκη. Τι σημαίνει αυτό, ξεστολίζεις? Α, βλέπετε ότι δεν το έχω κάνει. Είμαι... βασικά το λυπάμαι κιόλας, αλλά... ναι, δεν το έκανα. Την Κυριακή έπρεπε να το κάνω και δεν το έκανα. Τέλος. Νομίζω τελείωσα, παιδιά. Αυτό ήταν. Χαιρετίσματα από Ρουμανία. Ω, γείτονες μου είστε. Από Ρουμανία. Λοιπόν, Πένι είναι τέλειο και δεν μου μαυρίζει, λέει η Μαρία Βαγιάκου, και το δέρμα, και αφήνει τέλειο το αποτέλεσμα και ενυντατώνει. Βίκυ Ιαννοπούλου, Σεσδαμ, Έλενα, Νίνα Ασκράφς, τέλειο είναι το ντεκόρ. Θα το φτιάξουμε, θα κάνω κάτι άλλο. Πω πω παιδιά, μου αρέσει αυτή η παλέτα, μου αρέσει τρελά. Άντε να ανεβάσω τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να ανεβάσω φωτογραφία και από αυτό και από το εχθεσινό. Θα το ανεβάσω στο YouTube, παιδιά, να το δείτε εκεί αν θέλετε. Ανιτάκη, πόσο χρόνων είσαι? Δεν θα το πω. Νομίζω το έχουμε πει πριν καιρό πολλές φορές. Έλα... έλα, επειδή κοντεύω σε... δεν θέλω να το πω πια, άστο. Υπέροχο μακιάζ, ευχαριστώ. Μια καλή BB της Garnier.
Laura Mercier. Πώς λέγεται? Δεν μου έρχεται τίποτα άλλο στο μυαλό, παιδιά. Εμένα, δαντής, τι μ' αρέσει, η παλέτα online δεν υπάρχει πουθενά. Αλήθεια! Δεν μπορεί. Μισό λεπτό. Σεφορά, κοιτάξτε Σεφορά. Σεφορά, περίμενε, γιατί δεν το έγραψα, Σεφορά. Σεφορά GR, περίμενε. Κατ Φον Ντι Λολίτα. Can you send a long kiss? To whom? Είναι 200 αλλά δεν φαίνεται. Λοιπόν, πρόσωπο, μισό λεπτό, όχι μακιγιάζ, παλέτες μακιγιάζ, μισό λεπτό. Αναστάζια, Κατ Φον Ντι, θα το βρω. Κατ Φον Ντι, έλα, έχει. Αχ, παιδιά, όντως δεν το έχει online. Δεν το έχει online, αλλά έχει τρομερές εκπτώσεις. Έχει τρομερές εκπτώσεις. Έχει, ας πούμε, αυτή τη μεγάλη τη Κατ Φον Ντι. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι μισή τιμή. Από 60 έχει 30 ευρώ και έχει μέσα πόσες σκιές. 24 σκιές έχει μέσα. Μισό λεπτό, θα σας βρω τη Λολίτα. Λολίτα Κατ Φον Ντι. Λολίτα Κατ Φον Ντι Beauty. Όντως δεν το έχει, παιδιά. Και Κατ Φον Ντι έχει μόνο στα Σεφορά. Μάλλον δεν το έχουν online. Δυστυχώς. Κοιτάξτε το, μήπως μπορείτε να το βρείτε από το εξωτερικό. Αχ, έγραψε λάθος κούκλα. Τι έγραψες? Κουλά. Κουλή. Κούκλα. Δεν ξέρω. Δυστυχώς, ναι, δεν έχει τη συγκεκριμένη τη Λολίτα. Το make-up της L'Oréal είναι καλυπτικό. Έβαλα αυτό. Μπορείς να το χτίσεις. Είναι ελαφρύ ως μεσαίο κάλυψη. Πένι μου, όχι, είναι τέλειο, σου λέω. Μαρί, γράφουν μία γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. Πέρασαν τα γενέθλιά της. Πείτε μου τι θυμάστε πόσο χρόνο είμαι, παιδιά. Το έχουν πει πόσες φορές. Θα τρελαθώ. Βίκυ Γιαννοπούλου, γιατί τρελαίνεσαι? Γεια σου, Βαγγέλη. Βαγγέλη Ζάχος, τι κάνεις? Α, υπέροχα, ευχαριστώ, Βαγιάκου. Μαρία, Ανίτα, τι μπορώ να κάνω για διατηρώ περισσότερη ώρα τις σκιές στο μάτι? Να βάλεις primer, οπωσδήποτε, να βάλεις ένα eyeshadow base. Μαρία Σκάνδη, υπέροχο. Σοφία, Σοφία Ανθοπούλου. La Spinal, δεν γίνεται English, δυστυχώς. Είσαι κούκλα, σοφάκι. Άννα Βιντάλη, φώναξε το χαρούλι μας να μας πει αν του αρέσει το μακιάζ. Θα με δει μετά. Γεια σου, Βαγγέλη. Μαρία Βαγιάκου. Οχ, κάποιος εκεί έγραψε κάτι άσχημο. Είσαι σαν μικρό κοριτσάκι. Μα είμαι μικρό κοριτσάκι, αφού είπαμε. Τι ζώδιο είσαι, το ξώτης. Εξεταστική mood. Όσο φαίνομαι, θα λες. Α, έλα ρε εσύ, κάποιος εδώ γράφει άσχημα. Γιατί ρε παιδί μου, γιατί δεν πας κάπου άλλο να ασχοληθείς με κάτι άλλο? Τι τερακότα έβαλες, Ανίτα? Έβαλα Χονολούλου. Χονολούλου και μετά έβαλα από το Golden Sugar παλέτα της Revolution αυτά τα δύο εδώ, μπερδεμένα, γιατί αν θυμάστε ήμουνα λίγο κίτρινη στην αρχή και γι' αυτό, για να τα ισιώσω. Έλσα Σπιώτη, κορίτσι μου, Άννα, so pretty, Μαριλίζα, καταπληκτική, Νίνα Ζωή, γράψτε τώρα, κοιτάει. Τι θέλετε πάλι, Ανίτα μου, Ντόρο Θιέλ, μόνο Ελλάδα έχει ή στη Κύπρο?
Δεν γνωρίζω. Μπες online και δες. Και έχουν και σελίδα στο Instagram. Μπορείς να τους ρωτήσεις αν έχουν κάπου στην Κύπρο. Έτοιμη για έξοδο, Ανίτα. Για τέτοιο έξοδο. Τι ώρα είναι. Πλάκα, πλάκα, σε λίγο θα πάω να κοιμηθώ. Σαν και εμένα το ξωτάκι, κορίτσι μου. Πότε έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Δεν χαλάς αντίρρησε καμία. Νούμερο, δέρμα, ρόλερ, πες μας, Ανίτα. Εγώ βάζω το 03 και το 05 στο πρόσωπο. Α, για το δέρμα ρόλερ, παιδιά, θέλει μήνες. Μήνες για να φαίνεται διαφορά. Καληνύχτα, πάω για μπάνιο, τα μικρά, Βίκυ Γιαννοπούλου, καληνύχτα. Αμήλος, κέικς, ματάρες, Ανίτα μου, σκουλαρίκι, σταυρός που φοράς, είναι ροζ γκολντ ή είναι ροζ. Είναι ροζουλή. Ανιτάκι, σου πάνε πολύ αυτά τα νουτ κραϊόν, τα αγαπώ και εγώ, τα νουτοροζ. Κύπρο, μη ψάχνεις, μόνο ακριβά έχει. Ανιτάκι, ο κορέκτορας είναι καλός για τα σημάδια. Ποιο κορέκτορας? Κορέκτορας είναι, ναι, να διορθώνεις κάποια πράγματα. Αλλά μπορείς χρωματικά να διορθώνεις. Αυτό είναι συνήθως. Χαχα, όλοι για ύπνο θα πάμε. Και εγώ, παιδιά, εχθές που το κάναμε αργά το live. Καλά, πέρα ότι είχα κοιμηθεί λίγο πριν, αλλά και μετά ήμουν τόσο κουρασμένη. Να πιω λίγο τσαγάκι. Εγώ κάθομαι εδώ με το μπέμπι. Αχ, πόσες έχετε μπεμπάκι, κορίτσια. Ποια κραϊόν έβαλες? Πραγματικά θες να μάθεις τα κραϊόν? Έχω βάλει αυτά τα τέσσερα. Δύο μολύβια και δύο κραϊόν έχουμε βάλει. Ξεβαφτικό προσωπού ματιών βύση 3-1. Εγώ βάζω μπιοντέρμα, το σενσίμπιο, το ροζ. Το λατρεύω. Ήρθε ξανά το πολύχρωμο κοιέ με πέτρες. Ναι! Παιδιά, νομίζω ότι ξεπουλήθηκε πάλι, παιδιά. Σήμερα είχαμε παραλαβές κάποια καινούρια πράγματα. Ήρθε το πράσινο, το ήριστο πράσινο, το ήριστο ροζ και το ήριστο πολύχρωμο. Έχει έρθει επίσης το ροζάριο, το πράσινο και το κόκκινο. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Αυτά ήτανε. Ανίτα, είμαι για ποτό και σε βλέπω. Τι ωραίο, τέτοια ώρα πας για ποτό, τέλειο. Καλά να περάσεις. Ανίτα, είμαι για ποτό, ναι. Με 14 χρόνια διαφορά με τον αδερφό μου έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια και είμαστε τοξότες. Έλα ρε εσύ, Ιωάννα, απίστευτο. Τέλειο. Δεν βρήκα το πουλόβερ, Νίνα. Το έχουνε. Το έχουνε εδώ στην Αθήνα, στο Athens Heart, το έχουνε σίγουρα. Ανίτα, η Σαντόρα make-up έχεις δοκιμάσει? Όχι. Φοράς πολύ όμορφο πουλόβερ. Ευχαριστώ. Μου λέτε τόσο πολύ για το πουλόβερ, είναι έτσι. Α, και από κάτω έχει και κάτι άλλο. Κοίτα. Είναι χουχουλιάρικο. Είναι έτσι άνετο. Βασικά, εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ χοντρό το πλέξιμο του και έτσι σε γεμίζει, είναι ωραίο. Μερόπι μου, καλή χρονιά από Γιάννενα, γεια, χελό. Λίντα Μπούντα ή Λίντα Μαγιάρβαγ. Κονσίλερ, Ανίτα, τι κονσίλερ βάζεις? Τι κονσίλερ βάζεις στα σημαδάκια? Ανάλογα. Περίμενε. Ανάλογα το πόσο έντονο είναι και τα λοιπά. Αυτό το βάζω συνήθως στο NARS και γενικά πάντα έχω δύο χρώματα. Γενικά, όχι πάντα, γενικά. Αυτό το βάζω όταν θέλω απλά πολύ μεσαίο κάλυψη, το NARS. Αυτό όταν θέλω κάτι πάρα πολύ απαλό, γιατί αυτό είναι ελαφρύ αρκετά. Αυτό από MAC το βάζω όταν θέλω κάτι σούπερ καλυπτικό. Επίσης έχω, τώρα τελευταία το έχω μέσα στη τσάντα μου, και αυτά τα δύο από Jane που βάζω τοπικά ή σε όλο το σαγόνι μου εδώ. Βάζω επίσης που και που Makeup Forever το Full Cover Concealer, το οποίο είναι πολύ καλυπτικό και πάρα πολύ σταθερό.
Όταν έχω πιο φουντωμένο, βάζω αυτό, γιατί αυτό εδώ, το πώς λέγεται, το Studio Finish Concealer της MAC, αυτό το ξεραίνει και όλας, οπότε το βάζω αυτό. Αν θέλω έτσι απλά ένα μέσαιο κάλυψη, NARS, και έχω δύο χρώματα για να τα μπερδέψω. Και αυτό εδώ, πολύ τοπικά, ίσα ίσα έτσι πάνω στο τέτοιο και κάτω από τα μάτια το βάζω αυτό. Αυτό είναι Jane Arden. Ουχ, αυτό ήταν. Ανίτα, έχεις δοκιμάσει τα Double Wear της Estée Lauder? Πολύ πολύ παλιά το χρησιμοποιούσα, το έχω αφήσει, το έχω σταματήσει πολλά χρόνια πια, δεν το βάζω. Φιλάκια από Πρέβεζα, φιλιά μου, κάνει εντύπωση Μαρία μου, ψάχνει pullover. Ανίτα, πώς μπορώ να σου στείλω κάτι, διεύθυνση? Φιλάκια από Βόλο, γλυκιά μου, σου φάει το γρί, ευχαριστώ. Ανιτάκι, λα πέρλα, τα πέρλα, ναι, 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 τα πέρλα θα ξανέρθουν. Παίνει όταν σε πιέζει ο χρόνος με παραγγείλει... Δεν προλαβαίνω πια. Τι γνώμη έχεις για τα προϊόντα της Όφρα? Αυτό που έχω εδώ είναι φανταστικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πράιμερ καλό, Smashbox. Πολύ ωραίο για λιπαρή επιδερμίδα, για κανονική επιδερμίδα. Έχω ένα πολύ ωραίο από Terry, πώς λέγεται, Terry, πώς είναι το επίθετο, Terry, by Terry, από αυτή την εταιρεία. Πολύ ωραίο. Έχει ένα ωραίο με φακές η εταιρεία, η Kills. Πολύ ωραίο. NYX, το Angel Veil. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Σου κάνει ένα τέλειο, έτσι, βελούδινο και μάτε αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Ουχ, υπέροχη, τι είναι το pullover. H&M, παιδιά, σήμερα έκλεψε την παράσταση το pullover. Έκανα τόση ώρα σοβάδισμα και έκλεψε την παράσταση το pullover. Λοιπόν, φαίνει τώρα και γίνεται παντού, θα τρελαθώ. Φιλάκια πολλά, πάω να φάω, καλή όρεξη. Ευχαριστώ Νίνα, πλέξε ρούχα να γίνει χαμός. Μπράβο ρε Νίνα, να σου πω, φτιάξε τέτοια φανταστικά. Τα κραγιόν που έχεις βάλει είναι καταπληκτικά. Ευχαριστώ, έχεις γίνει δικιά μας φίλη, κορίτσι μου, Μέρι, κοριτσάκι μου. Πουλόβερ, ωεό. Σταματάω λίγο να μιλάω, έχω κορακιάσει. Δεν ξέρω πώς λέγεται, έχει στεγνώσει αυτό εδώ. Μαρία, έχεις απίστευτη μνήμη. Υποκλίνομαι πραγματικά. Μαρία Βαγιάκου, παιδιά, το έχω ξαναβάλει αυτό όταν πήγα στην επίδειξη του Βασίλη Ζούια. Εκεί που έπεσα, θυμάστε, όχι στην επίδειξη, πολύ πιο πριν. Άσχετο, παιδιά, το πόδι μου από τότε ακόμα πονάει. Δεν έχει γίνει καλά το πόδι μου. Το έχω χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Τώρα το χαϊδεύω. Ναι, και το φόραγα αυτό. Αυτό φόραγα. Έχεις δίκιο, Μαρία Βαγιάκου, έχεις απίστευτη μνήμη. Δεν υπάρχεις. Κορίτσι μου, κορίτσι μου. Λοιπόν, Ντάλκα Μαρίνα. Περαστικά Μαρίνα, πώς είσαι? Νίνα Κιωσίπη. Υπάρχουν καλλιντικά ή χρώματα σε σκιές που μας δείχνουν κουρασμένες? Ναι. Γενικά τα κοκκινοπά και τα αυτά που είναι γενικά και με το μελιτζανί πρέπει να προσέχεις, γιατί είναι κάποιες αποχρώσεις ή συνδυασμοί που μπορεί να σου κουράζουν το μάτι. Γι' αυτό και είδατε ότι έβαλα, αν και είναι πολύ όμορφα, φανταστικά, αλλά εμένα στην οθόνη, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, εμένα μου φάνηκε λίγο κουρασμένο το βλέμμα μου κατευθείαν με αυτά τα χρώματα. Φιλάκια σε όλες, γεια σας, ξαναλες λίγο το κραϊόν που έβαλες. Έβαλα πρώτο μολύβι Jane Ardell το Spice, δεύτερο μολύβι Essence το 09, πρώτο κραϊόν Too Faced το Sand Nudes και δεύτερο κραϊόν και το αποτελειωτικό είναι το 07 από Gabrini Cosmetics Matte Lipstick Crayon. Αυτό. 07. Αυτά τα λίγα κάνουν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορείς όμως, άκου, μπορείς να κάνεις το εξής. Κοίτα τώρα τι θα σου βάλω. Αυτό, πάνω κάτω ίδιο, είναι το 17, το 23. Αγαπάω αυτό το χρώμα.
Επίσης, αν δεν έχω, πού είναι το please me? Έλα please, έλα please. Όχι, δεν έχω please me. Το please me από Mac μοιάζει πάρα πολύ επίσης με, αυτή την, με αυτό το αποτέλεσμα. Για να δω. Όχι. Αυτό. 23-17. Αυτό μοιάζει αρκετά. Δηλαδή μπορείς να το βάζεις μόνο το αυτό. Και εγώ το έχασα. Μαρία Βαγιάκου, συγχαρητήρια, βοηθάς άξια. Ναι, παιδιά, η Μαρία είναι απίστευτη η μνήμη της. Μέχρι και για κάποιο καλλιντικό, αν το έχω ξαναβάλει, θα το θυμάται και θα το λέει στη διάρκεια του βίντεο ότι «Α, το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει αυτό». Μιχαέλα, Μιχαέλα Γρένιο, κορίτσι μου. Αμάν, τώρα μπήκα Ντενίσα. Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Για μάτια λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, η σκιά θα τα βαραίνει περισσότερο. Όχι απαραίτητα, αρκεί να το βάλεις... Πάλι αυτό είναι η απάντηση μου, αρκεί να το βάλεις σωστά. Εγώ, ας πούμε, στις μεγαλύτερες ηλικίες, συνήθως, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά βιάζομαι τόσο πολύ να μιλάω, επειδή βλέπω ότι περνάνε τόσο γρήγορα τα μηνύματα και προσπαθώ να σας προλάβω. Συνήθως, στις πιο μεγάλες ηλικίες, εγώ αυτό που κάνω, τους κάνω εδώ λίγο τη γωνία, αλλά με απαλά χρώματα, όχι πολύ έντονα, για να το σηκώσω λίγο το βλέμμα και μετά ανάλογα και μπορεί να βάζω και κάτι άλλο εδώ στη μέση του ματιού. Σ' αγαπώ, σας αγαπώ Μαρία Βαλιάκου, σας ευχαριστώ, το ανιτάκι μας ενώνει. Αχ, πόσο χαίρομαι που το λέτε αυτό. Αργυρούλα Έστερ, αναγέννησης, την φέτης παλέτα από Kat Von D, την δοκίμασες? Όχι, δεν έχω άλλη παλέτα από Kat Von D. Γεια σου Ανίτα, πρότεινε κονσίλερ που δεν κάνουν γραμμές. Πρέπει να βάλεις ή κάτι πολύ ελαφρύ. Κοίτα, το να μην κάνει γραμμές πραγματικά είναι και πολύ δύσκολη η απάντηση, γιατί είναι και ανάλογα για την κάθε κοπέλα, για το μάτι της. Εμένα τα περισσότερα, αν το βάζω χωρίς πούδρα, μου κάθονται μια χαρά και σπάνια θα μου κάθονται σε γραμμές. Αλλά αν είσαι κοπέλα που έχεις πολύ πιο έντονες γραμμούλες από κάτω, δυστυχώς λίγο πολύ θα κάτσει εκεί μέσα. Ευάκη, δες το μετά και εγώ γυρνώντας από καφέ μου ήρθε η ειδοποίηση, πανέμορφη. Α, ήθελα να σας πω κάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μου έστειλε μια κοπέλα... το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά της, συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά σου, μου έστειλε μια κοπέλα στο Instagram μήνυμα ότι δεν της είχε έρθει η ειδοποίηση ότι... Όχι. Ήτανε μέσα στο βίντεο και μου λέει ξαφνικά με πετάει έξω και γράφει ευχαριστούμε πολύ που παρακολούθησες και την πέταξε έξω. Και δεν ήξερε γιατί, και εγώ τρελάθηκα που μου το είπε αυτό, και μου λέει μπήκα μετά στο προφίλ σου και έκανα, μπορείτε να κάνετε ενεργοποίηση notifications, το οποίο όταν κάνω live θα σας έρθει η ειδοποίηση ότι η Ανίτα κάνει live. Αυτό όμως το έχει δει κανένας άλλος, καμία άλλη από εσάς, ότι ενώ είμαστε online, και σου σταματάει το βίντεο και σου γράφει ότι σε ευχαριστούμε που παρακολούθησες, ξέρω εγώ, και σου το σταματάει το βίντεο, σας έχει έρθει ποτέ? Θα το δω μετά, όντως. Εύα Καράντ, δεν πειράζει κορίτσι μου, δες το μετά. Νίκη Σι Παπαδοπούλου, κάποιο σπρέι για τελείωμα για διατήρηση μακιάζ. Urban Decay All Nighter. Το βάζεις και σταθεροποιεί τέλεια. Σε μένα έχει συμβεί μια φορά, Mary Arg. Όχι, δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό δεν ξέρω γιατί γίνεται. Καλησπέρα στη μοναδική και εκπληκτική Ανίτα. Κορίτσι μου! Μπορούμε να κοινοποιήσουμε μια φωτογραφία στη σελίδα μας. Κοινοποίησε. Εκτός και να μην μου βάλετε κεφάλι σε γυμνό σώμα. Μόνο αυτό μην μου το κάνετε. Βάλε ό,τι θες.
Πλάκα κάνω, αλλά όχι, δεν ξέρω ότι, φαντάζομαι ότι είναι... Ναι, βάλε, βάλε. Θα το δω το προφίλ σου μετά. Περίμενε. Γιατί βλέπουμε διάφορα... όχι κορίτσι μου, δεν το λέω για σένα, απλά μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Λοιπόν, ναι Ανίτα, αλλά όταν τελειώνει το live σου, α, μήπως ήτανε παιδιά, μήπως κοβότανε ξαφνικά, μήπως κοβότανε και γι' αυτό την πέταξε έξω. Για baking, ποιο προϊόν προτείνεις? La Prairie και La Uramercie για baking. Φανταστικό. Και Nyx, το οποίο έχω εδώ, το translucent όμως, το φανταστικό. Τέλεια μάτια, αχ τι ωραίο μακιά σήμερα, Μιχαέλα. Λοιπόν, δεν έβαλα πολλά γυαλιστικά σήμερα, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Αυτό εδώ παιδιά το έχω στη τσάντα μου πάντα, είναι φανταστική πουντρίτσα και όλη την ημέρα, δηλαδή μπορείς πανεύκολα να κάνεις μικρές διορθωσούλες, λίγο αν γυαλίζεις να περνάς, είναι πανελαφρύ. Και κοίτα εδώ, ακόμα και εδώ λίγο να βάλω κάτω από το μάτι μου, κατευθείαν θα το φωτίζει λίγο. Βλέπετε τη διαφορά. Το translucent, εγώ έβαλα το banana πριν. Αυτό είναι πιο διάφανο, αυτό είναι φανταστικό. Μολύβρι φρύδιων έβαλα Jane Ardell, που είσαι, Jane Ardell το medium, αυτό. Νιάου, νιάου. Μόνο εμένα σταματά, φαντάζομαι, λόγω κακοκαιρίας. Μπορεί με ρωπίζει γιατί εδώ δεν... Εγώ έχω πάντως κανονικά. Γεια σας, ποια είναι η πούδρα? Πραγματικά φοβερό μακιάζ, σου πάει πάρα πολύ. Είναι που είσαι πολύ λαβερή, χάρη σπάν, ευχαριστώ. Σοφία, δεν μου απάντησε Ανιτάκη. Πες μου τι θες Σοφία, βοηθήστε τη Σοφία, κορίτσια, τι ήθελα να ρωτήσει. Ένα καλό make-up για λιγπαρό πρόσωπο, Ανίτα. Αυτό που έβαλα πριν, το L'Oreal, το... πώς λέγεσαι? Infallible 24 Hour Matte. Πολύ ωραίο είναι. Ανίτα μου, μακιάζ γάμου κάνεις? Ναι, κάνω. Πάω να θυλάζω τον baby να σου ζήσει, κορίτσι μου. Nyx πούδρα ή Laura Mercier? Αν έχεις και μπορείς να δώσεις για Laura Mercier, αξίζει, γιατί είναι τόσο πολύ λεπτά τριμμένο που αυτό είναι σχεδόν σαν να μην φοράς τίποτα. Αλλά και αυτό είναι καταπληκτικό και για τη τσάντα είναι πιο βολικό, παιδιά, γιατί αυτό όταν βγάζεις το καπάκι έχει δυστυχώς, έχει μέσα έτσι το προϊόν, οπότε στον δρόμο ας πούμε δεν είναι τόσο εύκολο να φρεσκαριστείς με αυτό. Αν και αυτό είναι travel size νομίζω. Α, όχι, αυτό είναι για κάτω από τα μάτια. Αυτό ας πούμε για κάτω από τα μάτια είναι ακόμα πιο λεπτή η υφή του από το κανονικό που είναι ήδη πολύ λεπτό. Εγώ πιο λεπτή η υφή δεν έχω βρει σε loose powder από Laura Mercier. Και μπορείς να το βάζεις από κάτω από τα μάτια και το κάνει βελούδινο, φανταστικό. Αν είναι όμως να το έχεις μαζί σου όλη μέρα, το μικρό μέγεθος της NYX, αυτό είναι καταπληκτικό και πάρα πολύ οικονομικό. Βαϊάκου, έχεις δοκιμάσει και το Bioderma? Σοφία Ηλιάντη, ξαναγράψε την ερώτηση για να την δει. Δεν μας νοιάζει, ευχαριστώ που μας απαντάς, προσπαθώ. Περιμένω πώς και πώς να δω το αποθηκευμένο βίντεο για το σημερινό μακιάζ. Πόσο κομψό. Μόνο στην αρχή μη τρομάζετε, παιδιά, γιατί στην αρχή ήμουνα σαν λεμόνι. Το δοκίμασα, αλλά προτιμώ Vichy. Okay. Ανίτα, τα Lumera Rose θα ξαναέρθουν, ναι. Make-up πρώτη, ναι μου, δεν έχω σημάδια και σπυράκια θέλω. Σοφία Ηλιάδη, γιατί δέρμα θέλεις, σοφάκι μου? Τα προϊόντα από το χτεσινό, θα το ανεβάσω και αυτό. Απαντάς σε όλες, Ανίτα, προσπαθώ. Βλέπετε ότι έχω ξεφύγει. Λοιπόν, γυρνάω λίγο το... Τα σκουλαρίκια είναι τέλεια, από πού είναι? Είναι δικά μου από το The Brand Shaker. Είναι anitabrand.com. Anitabrand.com.
Μετά το pullover, τι βάλεις? Τι εννοείς? Μετά το... Α, μετά το roller. Α, βάζω από πριν σέρουμ, βάζω βιταμίνη C, βάζω ένα συσφυκτικό, γυαλουρονικό, τα μπερδεύω, κάνω ρολάκι, έτσι, και κάνω το ρολάκι μου και μετά βάζω και ενυδατική από πάνω. Αλλά δεν το βάζω χωρίς να έχω βάλει κάτι στο δέρμα γενικά. Και πάντα, πάντα έχω ένα σπρέι, τώρα δεν το έχω εδώ, έχω ένα σπρέι το οποίο το ψεκάζω και το πώς λέγεται, το αντισεπτίζω, πώς λέγεται, το καθαρίζω, δεν ξέρω πώς λέγεται, με ενόπνευμα το ψεκάζεις όλο γύρω, πολύ, πολύ ενόπνευμα, αφήνεις λίγο να στεγνώσει για να είναι καθαρό. Κάπου διάβαζα ότι καλό είναι να μην βάζεις κάτι στο πρόσωπο όταν κάνεις ρόλερ. Κοίτα, οι γνώμεις γι' αυτό διαφορούν γενικά. Κάποιοι λέγανε ότι μη βάζεις αντισηψία, ναι. Απολυμάνω, ναι. Κάποιοι λένε μη βάζεις τίποτα πριν κάνεις το ρόλι για να είναι καθαρό το δέρμα σου. Άλλοι λένε μην το κάνεις το ρόλι ποτέ χωρίς να έχεις βάλει κάποιο προϊόν στο δέρμα σου. Επειδή το έχω κάνει και χωρίς προϊόν και θα σας πω γιατί. Γι' αυτό το έχω κάνει και εγώ έτσι, γιατί διάβαζα από εδώ έτσι, από εκεί αλλιώς και... πώς το λένε, μισό λεπτό να σας δω, κάτι βλέπω εδώ που θέλω να διαβάσω. Μαρία Γκρίγου, είσαι ηλίθια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κορίτσι μου. Αν δεν σ' αρέσει, γιατί είσαι εδώ κοριτσάκι μου, πες μου. Δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι κάποιος σε καταπιέζει να το βλέπεις. Λοιπόν, πονάει περισσότερο χωρίς. Ακριβώς, Ντάλκα Μαρίνα, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι αν το κάνεις χωρίς κανένα προϊόν στο πρόσωπο, χωρίς να έχεις βάλει κάποιο κρέμα ή οτιδήποτε, λίγο πονάει περισσότερο και είναι λίγο πιο σκληρό από το δέρμα σου. Δηλαδή με τα σέρουμ ή έστω με ενυδατική θα μαλακώσει λίγο το δέρμα σου και όπως το κάνεις, λίγο είναι πιο μαλακό και δεν είναι τόσο τσιτωμένο το δέρμα, ας πούμε. Αυτό. Καλό είναι να βάζεις. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ με προϊόν πάνω. Αυτό. Πολύ θράσο σε επίπεδο 0. Εντάξει, μωρέ. Απλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ακολουθεί κάποιος άμα δεν τη νοιάζει. Δηλαδή, κανένας δεν σε πιέζει να ξέρεις να είσαι εδώ. Εμείς, και γενικά, ξέρετε ότι εγώ θέλω να είμαι... να έχω μια καλή διάθεση και καλή ενέργεια σε όλους. Αν κάποιος δεν θέλει... Παρακαλώ να μην είναι εδώ. Αυτό. Μην δίνετε σημασία, δίνετε αξία έτσι. Λοιπόν, γεια σου Ανίτα, πρότεινε μου μία καλή ενυδατική για λιπαρό δέρμα. Πιο μολύβι φρυδιών για μελαχρινές. Ρωτώ από εχθές, δοκίμασες η Ιλώνα? Όχι, το έχω εδώ, το έχω στο πρόγραμμα, παιδιά, έχω πάρα πολλά. Έχω ζιζέλα ελάσεις, κορίτσι μου, σε έχω εδώ, δεν τις έχω ξεχάσει. Που μου έχεις γράψει και ένα γραμματάκι και δεν το είχα δει, παιδί μου. Το είχα δει και πριν. Είναι υπέροχο αυτό που μου έγραψες, σε ευχαριστώ. Δέρμα ρόλερ, κορίτσια, γι' αυτό το κάνει καλέ, για να της δώσει σημασία... Ανιτάκι μου, ζηλεύουν γι' αυτό, μιλάνε έτσι, εμείς σε αγαπάμε, κορίτσια μου. Για λάμψη, Ανίτα μου, για λάμψη, πολύ ωραίο όφρα, πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Έχω εδώ για λάμψη, έχω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
Από πού να αρχίσω? Από NYX έχει αυτά τα φανταστικά. Αυτό είναι λίλα, αλλά έχει και σε άλλα χρώματα. Πολύ ωραίο. Nude Cosmetics. Ούψ. Αυτό, παιδιά, είναι 5-6 ευρώ, δεν ξέρω. Nude έχουν στο Daphne's. Αναστάζια. Jennifer Lopez. Becca. Φανταστική η Becca. Fenty Beauty το Diamond. Τι άλλο να σας δείξω. Από MAC το Silver Dusk. Από MAC. Πάρα πολύ ωραίο. Highlighter παλέτα. Αυτά πουλούνται και ξεχωριστά από Bobbi Brown. Πάρα πολύ ωραία. Physicians Formula. Πώς λέγεσαι. Nude. Όχι. Έφυγε το όνομά του. Nude Warm κάτι. Γυαλάδες, σούπερ σούπερ. Τι άλλο έχω? Τι άλλο έχω από γυαλάδες? Α, νομίζω αυτά. Νομίζω αυτά πάνω κάτω. Πες τα μαράκι, Βαγιάκου, εσύ το βλέπεις το μήνυμα για τα σπυράκια, χελό. Κάνε YouTube. Έχω YouTube, παιδιά. Έχω YouTube, θα ανεβάσω και άλλα. Βάλε Μπέκα να το δούμε. Μπέκα, σας έχω ξαναβάλει, παιδιά. Δεν το θυμάστε, δεν το θυμάστε. Αυτό είναι το όπαλ. Το οποίο όπα πάει να μου τελειώσει κιόλας. Μοιάζει με το όφρα. Βλέπετε, είναι πάνω κάτω ίδιο πράγμα. Τώρα το τόνισα πολύ. Αυτό. Έχω πολλά καλλιτικά, ναι. Θα το ανεβάσω ολοκληρωμένο το βίντεο. Πένι, σου απάντησα. Ανάσα, στείλε μήνυμα αν θέλεις να σου πω. Μαρία Βαγιάκου, με βοηθάς πραγματικά πάρα πολύ εσύ. Εντάξει, ξέρει πάρα πολλά προϊόντα η Μαρία, μπορεί και να ξέρεις παραπάνω από μένα. Και room tour, πόσα ξοδεύεις για καλλιτικά το μήνα? Δεν ξέρω. Κοίτα, πολλές φορές λέω στον εαυτό μου ότι αφού είναι δουλειά σου, μπορώ να πάρω. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ευτυχώς Ανίτα μου χρώμα σκιές για πράσινα μάτια. Κορίτσι μου, εδώ. Πετάς κάποια καλλιτικά και αν είναι συχνά, πετάω όταν χαλάνε. Ή πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ κακό στην εφαρμογή ή στην ποιότητα για να το πετάω. Λοιπόν, τι έλεγα, παιδιά, τι έλεγα πριν. Περιμένουμε ανοιτάκι τα βίντεο, γιατί με το Insta δεν μπορώ να γυρνάω πίσω. Έχεις δίκιο, παιδιά, θα τα ανεβάσω. Αλλά μην περιμένετε κανένα τρομερό editing, γιατί με το editing στο βίντεο δεν το έχω καθόλου. Οπότε όπως το κάνουμε, όπως το βλέπετε εδώ, έτσι θα το ανεβάσω. Τι έλεγα για το Becca και για τα highlighter και αυτά? Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Τι ωραία μπλούζα pullover, ποιας εταιρείας? H&M. Ανίτα, σταμάτα να τραβάς έτσι τα σκουλαρίκια, με ανατριχιάζεις, αλήθεια, εμένα με χαλαρώνει, μ' αρέσει, συγγνώμη. Σκιές για καστανά μάτια. Ναι, σου είπα ότι ίσως κάποιο συστατικό που σε πείραζε. Ανιτάκι, μία bronzer πούδρα καλή, σαν της Εστέ. Ποιο της Εστέ, το γυαλιστερό? Νομίζω δεν μπορώ άλλο να μιλήσω, συγγνώμη. Έχει κλείσει το λαιμό. Θα το ανεβάσω. Θα το ανεβάσω. Θα κάνω ένα ωραίο τέτοιο. Ανίτα, να γνωριστούμε από κοντά. Το κανονίσουμε, παιδιά, το κανονίσουμε. Περιμένουμε πώς και πώς τα κραϊόν σου, κορίτσια μου. Σε μουρλιάναμε. Ποιο είναι το κραϊόν, Ανιτάκι? Θα το ανεβάσω, παιδιά, το έχω πει νομίζω 3 φορές. Πού ακριβώς να βάζω τη λάμψη, μην γίνομαι καραγιώζης? Βασικά,
Για καθημερινή χρήση μη βάζεις πάρα πολύ λάμψη. Αλλά βάζεις τα, εδώ στα κόκαλα, εδώ μπορείς, εδώ κάτω από το φρύδι, λίγο στη μητούλα. Εδώ βάζουν, εμένα στο χείλι εκεί δεν μ' αρέσει, σας το έχω πει και χτες. Αλλά αν θέλεις ένα έτσι απαλό, φρέσκο, όχι υπερβολές και τα λοιπά, βάζεις εδώ λίγο. Τι σεστέ το γκόντες, δεν το έχω δοκιμάσει νομίζω, τι σεστέ το γκόντες παιδιά. Κάνε ένα μακιάζ για μας που τα μάτια μας κοιτάνε προς τα κάτω. Κάθε πότε κάνεις derma roller. Κάνω περίπου 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Ανά 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Αν βρεθείτε από κοντά, πες μας νωρίς. Ναι, πείτε μου από σήμερα ας πούμε, να το κάνουμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο το πρώτο. Δηλαδή, πριν πόσο καιρό να σας ενημερώσω. Θα βγάλεις δικά σου κραγιόν. Ναι, ναι, θα βγάλεις δικά της κραγιόν. Ξεκινάμε με κραγιόν. Ρόλερ από πού το πήρες, το έχω πάρει από μια σελίδα στο ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε παντού, υπάρχουν, κυκλοφορούν πια πάρα πολλές εταιρείες, μπορείτε να τις βρείτε από πολύ φτηνές μέχρι και πανάκριβες, το οποίο το πανάκριβο νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πάρετε το πιο ακριβό, γιατί το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά είναι το χερούλι του. Base lift, ναι, το base lift είναι φανταστικό. Όποτε θες εσύ Ανιτάκη, Φεβρουάριο, εγώ αυτό σκέφτομαι, μήπως το πρώτο το κάνουμε Φεβρουάριο, κάπου εκεί μέση, τέλος Φεβρουαρίου, να μας το πεις τουλάχιστον 5 μέρες πριν, ναι. Γιατί εγώ θα έρθω από Καναδά, πλάκα μου κάνεις κορίτσι μου, θα έρθεις από Καναδά. Φεβρουάριο προς τα κάτω ενώ οι άκρες, Ανίτα, προς τα κάτω ενώ οι άκρες, προς τα κάτω οι άκρες, τι, δεν κατάλαβα αυτό. Ανιτάκη μου γλυκό, σε ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα κορίτσι μου, Πέγγι. Όχι Φεβρουάριο, όχι Φεβρουάριο. Μέση τέλος Φλεβάρι, βρε κορίτσι ευρωίστης, θέλω να καθαρίσω τα πινέλα και τα σφουγγάρια με make-up. Καμία ιδέα. Πινέλα με φέρι, ζεστό νερό και μετά είναι όπνευμα. Τα σφουγγάρια, εγώ τα πετάω με τα άσπρα που τα κάνω πολύ ώρα και σε ψηλή θερμοκρασία, τα πετάω στο πλυντήριο. Καλησπέρα, το ρόλερ έχει βελονίτσες, ναι, πολλές βελονίτσες και πονάει. Καθόλου, σε αγαπάμε, είσαι φοβερή, έχω και την οικογένειά μου Ελλάδα. Αχ, παιδί μου, αλήθεια! Αχ, δεν το πιστεύω. Θα έρθω από Κύπρο, φτάνει να είναι και η Βαγιακού. Και η Νίνα, κορίτσι μου, με ροπείς. Εντάξει, να σας πω κάτι. Σκέφτομαι ότι θα κάνουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ακόμα δεν έχω ιδέα πού και πώς. Τώρα είμαστε σε φάση που τελειώνει ο χρόνος μας. Που το ψάχνουμε, το συζητάμε, βλέπουμε πώς γίνεται, τι γίνεται, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Αλλά τώρα το ψαχνόμαστε. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος μας. Βαγιάκου διάσημη. Με ροπείς, Ελένη Φάσου, Φωτεινή, Γεωργία, Θωμαϊς. Κορίτσια, πρέπει να το κλείσουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Και Κρήτη να έρθεις. Κοιτάξτε, αν δεν τα προλάβουμε όλα τώρα το καλοκαίρι, θα συνεχίσουμε αυτό. Το σφουγγάρι να το βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων. Το είχα δοκιμάσει και εμένα δεν μου άρεσε έτσι όπως έκανε. Ντρέπομαι, γιατί ντρέπεσαι Μαρία. Να μας έρθεις σε Θεσσαλονίκη, πήγαινε να ξεκουραστείς, πάω. Ανίτα, ηγουμενίτσα. Συνήθως κάνουμε εκεί κοντά διακοπές, στη Λευκάδα. Σήμερα σε Μουλιάνα με τις ερωτήσεις. Γεια σου γλυκό κορίτσι. Λοιπόν, κλείνω γιατί τελειώνει ο χρόνος. Μας έχει μείνει και αυτό το υπέροχο. Μπορεί και να έρθω και αύριο κιόλας, δεν το υπόσχομαι, αλλά μπορεί. Θα σας συντοπίσω 5 λεπτά πριν ή λίγο πριν, όσο πιο πριν το καταλήξω, εντάξει, το καταφέρνω. Λοιπόν, φιλάκια σε όλες, φιλάκια, καληνύχτα, να προσέχετε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, μάλλον αύριο, μάλλον, δεν είμαι σίγουρη, ξέρετε, ποτέ δεν το υπόσχομαι, νομίζω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καληνύχτα κορίτσια, καληνύχτα, φιλάκια.